Λοιπόν, εμείς τώρα θα συνδεθούμε με την κυρία Λίλα Σουλελέ, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε. Και το θέμα είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση εσωστρέφειας που είχε περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κατάληξή της που ήταν ακόμα μία διάσπαση. Και ακούσατε την συζήτηση που είχα και με τον κύριο Φαραντούρη. Ναι. Άκουσα και δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι για άλλη μια φορά ο κύριος Φαραντούρης κάνει μια δήλωση η οποία δείχνει ότι αυτή η αυτοαναφερόμενη κομματική ελίτ δεν κοιτάζει τίποτα άλλο παρά την αίθουσα του χρόνου. Μιλάμε για έναν υποψήφιο τον οποίο εγώ προσωπικά τον στήριξα. Τον στήριξα και τον ψήφισα και τον βοήθησα σε όλη του την προεκλογική περίοδο. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά εκλέχθηκε ως σύμβουλος του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου και ως άνθρωπος του Προέδρου. Και όλος τυχαίως, όταν εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής, αποφάσισε ότι ο Στέφανος Κοτελάκης δεν κάνει για τη διοικησία του κόμματος. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Είναι μια τακτική η οποία ακολούθησαν και άλλοι και δείχνει την παθογένεια αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς όμως με αυτές τις τακτικές δεν μπορούμε να χτυπήσουμε το Μητσοτάκη. Δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Με αυτές τις τακτικές ο μόνος που πέφτει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εδώ έγινε μία μάχη για την αίθουσα του θρόνου και τίποτα παραπάνω. Αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν η απόλυτη εκτροπή. Είδαμε νόμιμα εκλεγμένους συνέδρους να μένουν στον δρόμο για 8 με 10 ώρες και να μην έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ανοιχτή διαβούλευση. Δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να μπουν καν μέσα, όχι να μιλήσουν και να ψηφίσουν και να πούν την άποψή τους. Αυτό λοιπόν δυστυχώς δείχνει την παθογένεια του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σφυριλάτησε και δημιούργησε ένα τεράστιο πλήγμα σε σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι πλήγμα στη δημοκρατία. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι μας ενδιαφέρει το κοινό καλό και μας ενδιαφέρει πώς θα ρίξουμε τη χειρότερη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση, όταν το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ποιος θα πάρει στα χέρια του την ηγεσία του κόμματος. Και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό για τους ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους στην αριστερά και για τους ανθρώπους που έμειναν υπομονετικά τόσες ώρες στο πεζοδρόμιο. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν. Καμία αίθουσα του χρόνου, κανένα αξίωμα, καμία βουλευτική αποζημίωση, καμία αποζημίωση από το κράτος για το κόμμα. Μείναν εκεί γιατί πιστεύαν στην αριστερά. Γιατί πιστεύαν ότι ένα αριστερό κόμμα θα λειτουργούσε χωρίς υπόγειες διαδρομές, χωρίς υπόγειες εισόδους, σαν τους αρουραίους και χωρίς αποκλεισμούς. Το ακούω αυτό που λέτε. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ήταν μια διαδικασία η οποία όσοι ήταν διαπιστευμένοι και θέλανε να μπουν και μπορούσαν να μπουν νομίμως μπήκαν στο συνέδριο. Το έχω ακούσει αυτό από αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα αυτό. Και ότι όλο αυτό που γίνεται είναι ένα σχέδιο αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μα η ηθική αυτουργή αυτή τη κατάσταση είναι η υπάρχουσα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτοί εμπόδισαν τον κόσμο να μπει μέσα. Δημιούργησαν. Οπότε λέτε ότι λένε ψέματα. Ναι, λένε ψέματα. Mm-hmm. Εγώ, όποιος δεν ήταν εκεί να το ζήσει, δεν μπορεί να το διανοηθεί ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουνα έξω πάρα πολλές ώρες. Μπόρεσα κάποια στιγμή να μπω ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και αντιμετώπισα μία κατάσταση η οποία δεν την είχα ξαναδεί ποτέ σε κανένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. 300 άνθρωποι της Κεντρικής Επιτροπής Διαβοής ψήφισαν το Προεδρείο με συνοπτικές διαδικασίες. Τη στιγμή που έξω στον δρόμο ήταν 2.000 άνθρωποι. Η Κεντρική Επιτροπή ήταν σε ένα χώρο που βρισκόταν το Προεδρείο και οι υπόλοιποι σύνεδροι, τα απλά μέλη που είχαν εκλεγεί σύνεδροι, όσοι κατάφεραν να μπουν μέσα, ήταν σε ένα δωμάτιο απομονωμένοι, με ένα video wall, δίχως κανένα δικαίωμα να συμμετέχουν στην υποτιθέμενη ανοιχτή διαβούλευση. Εμείς καλύπταμε όλη τη διαδικασία, ήμασταν και μέσα και έξω οι συνάδελφοι. Πράγματι είχαμε καταγγελίες εκείνη τη στιγμή από ανθρώπους που βγήκαν έξω και είπαν ότι
ακούσαμε την εκλογή του Προεδρείου, ακούσαμε χειροκροτήματα και καταλάβαμε ότι εκλέχθηκε Προεδρείο και δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Αυτό το είπανε εκείνη τη στιγμή live στον αέρα του Κόντρα. Ναι, και είναι σημαντικό να πούμε ότι μέσα ήταν το πολύ 300 άτομα. Αυτό δεν δείχνει καμία δημοκρατική διαδικασία. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ πόσοι σύνεδροι εκλέχθηκαν παρά μόνο το ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Προεδρείου, mm-hmm. του περίφημου αυτού Προεδρείου, αμέσως μόλις ψηφίστηκε το Προεδρείο και επικυρώθηκαν 4 υποψηφιότητες. Γιατί δεν έμαθαν ποτέ οι νομαρχιακές, οι οργανώσεις, πόσοι σύνεδροι εκλέχθηκαν, ποιοι ήταν αυτοί οι σύνεδροι. Εδώ υπάρχει ένα θολό τοπίο. Όλη η κομματική ελίτ που αναφέρθηκα πριν μπήκε μέσα στο χώρο του συνεδρίου από το υπόγειο, από ένα υπόγειο πάρκινγκ. Με ένα σύνθημα και ένα παρασύνθημα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Μάλιστα. Δεν έχουν ξανασυμβεί στην ιστορία της αριστεράς. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να επικαλούνται την ιστορία του κόμματος και το σεβασμό σε όλους τους αγώνες που δώσαν κάποιοι άνθρωποι, γιατί ξέρετε κάτι, τους αγώνες τους έδωσε η ψυχή του κόμματος, η βάση, οι άνθρωποι που δεν διεκδίκησαν ποτέ κανένα αξίωμα και ήταν πάντα εκεί και κάναν το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση το 2015 και τον στήριξαν, τον άφησαν το 19-32%. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μείναν έξω και αποφάσισε μια σκιώδη πλειοψηφία αμφιλεγόμενη. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τους δημοκράτες ανθρώπους. Είστε σαφείς. Και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ.